Πόσα τηλέφωνα έχουμε πάρει εδώ από το πρωί στον όμιλο της Creative, από παραγωγούς, από αγρότες, που ρωτούν οι άνθρωποι τι θα κάνουμε, τι θα γίνει με το λιωμάζωμα. Πώς θα πηγαίνουμε δηλαδή στις καλλιέργειές μας και δεν θα μας σταματούν οι αρχές να μας ζητούν πού πάτε, τι γίνεται. Έχουμε lockdown, περιορισμούς. Μύρο Χιλετζάκης, αντιπρόεδρος ΕΑΣΥ. Κύριε Χιλετζάκη, την καλησπέρα μου, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Συμφωνείτε. Ξεκινάμε το lockdown. Ξεκινάμε το lockdown, αλλά το θέμα μην πέσει και η ψυχολογία μας από τη μία και το θέμα οι άνθρωποι τώρα, οι παραγωγοί, οι ελαιοκαλλιεργητές να μπορούν να πηγαίνουν στα χωράφια τους χωρίς προβλήματα. Σωστά, σωστά. Ξεκινάει η συγκομιδή επίσημα στο νησί μας. Το 90% του ελαιοκάρπου δεν έχει μαζευτεί. Ναι. Σήμερα έδωσε διευκρινιστικές ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο κύριος Παναγιώτης Σταμπουλίδης. Ο κύριος Σταμπουλίδης μας έδωσε διευκρινιστικές ότι θα μαζευτούν φέτος οι ελιές και όχι με μεγάλη ταλαιπωρία, όπως νομίζαμε εμείς από χθες που μάθαμε ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το lockdown. Όσοι είναι ετεροεπαγγελματίες και δεν έχουν δήλωση ώστε, δηλαδή δεν ενεργοποιούν, δεν είναι κάτοχοι αγροτικής επιδότησης, θα μπορούν να φέρουν το ε9 τους και αν πραγματικά θέλουν να τους βοηθήσουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, θα πρέπει να φέρουν μια υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 και με αυτή την υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 να δηλώνουν ότι πάμε να βοηθήσουμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Ερώτηση, κύριε Χιλετζάκη. Ερώτηση. Σε περίπτωση που το χωράφι, η καλλιέργεια δεν είναι στο όνομα το δικό μου, δηλαδή του Νίκου Παναγιωτόπουλου, αλλά της γιαγιάς του, η οποία γιαγιά είναι στο σπίτι και δεν μπορεί να σηκωθεί. Το αποδεικτικό ποιο είναι σε αυτή την περίπτωση? Είναι πάλι το ε9. Ναι. Και χρειάζεται και ένα έγγραφο που να αποδεικνύουμε τη συγγένεια. Δηλαδή, αν η γιαγιά τυχαίνει να έχει το ίδιο επίθετο με εσάς, όλα καλά. Αλλιώς, μία υπεύθυνη δήλωση από τη γιαγιά ότι εξουσιοδοτώ τον εγγονό μου να πάει να μαζέψει τις ελιές με το ε9 τάδε. Ναι. Αυτό. Αν εσείς πάρετε και ένα φίλο σας ή μια φίλη σας μαζί να σας βοηθήσουν, χρειάζεται πάλι μια υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105, εφόσον δεν είναι εργάτες, για να τους βγάλουμε τη βεβαίωση εργοδότη. Και με αυτόν τον τρόπο είστε ασφαλείς να πάτε να μαζέψετε τις ελιές και σε άλλο νομό. Το τονίζω. Δηλαδή, μπορεί να είναι στο νομό Ρεθύμνης οι ελιές και να βρείτε από το Ηράκλειο να πάτε. Αλλά αυτό να αποδεικνύεται κιόλας. Μην μας δουν στολισμένους, ντυμένους και λένε πάμε στις ελιές. Και πάμε. Σωστό. Όλα τα έχουμε δει σε αυτή τη χώρα, κύριε Χιλετζάκη. Ναι. Καλά κάνετε που το τονίζετε. Μην βρούμε παραθυράκι και πούμε πάμε για ελιές. Ή να μας πούνε 10 η ώρα το βράδυ που πάτε και να λέμε τώρα γυρνάμε από τις ελιές. Στα λογικά πλαίσια, σε ώρες ωραρίου που γίνεται το λιωμάζωμα κτλ. Όσο αφορά τους όσους ενεργοποιούν, δηλαδή έχουν το ΟΣΔΕ, είναι το αντίγραφο της δήλωσης καλλιέργειας που τους δίνουμε κάθε χρόνο από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Αυτό μπορούν να το έχουν. Όσοι παραγωγοί δεν το έχουν αυτό ή το έχουν χάσει, η Ένωση Ηρακλείου θα έχει 2 άτομα προσωπικό ασφαλείας για να μπορέσει να το πάρει ο κάθε παραγωγός. Και αν χρειάζεται, μπορεί και να το στείλουμε σε κάποιο mail, αν χρειαστεί. Τα υποκαταστήματα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου στην Ενδοχώρα, Καστέλη, Αρκαλοχώρη, Αρχάνες και Πύργο, θα είναι ανοιχτά για να εξυπηρετήσουν είτε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είτε ετεροεπαγγελματίες για να πάρουν το έγγραφο το συγκεκριμένο. Και θεωρώ ότι θα έχουμε ένα καλό λιωμάζωμα χωρίς προβλήματα, αλλά χρειάζεται και η ασφάλεια. Όσο αφορά το αγροτικό αυτοκίνητο, δεν θα μπορούν μέσα στο αυτοκίνητο να είναι 4 άτομα, μέχρι 3 άτομα και αυτό αν έχει καμπίνα. Τα υπόλοιπα άτομα θα πρέπει να έρχονται με άλλο όχημα. Μάλιστα. Κύριε Χιλετζάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ.